Σας, την φύση των όντων ετράνω σας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατερωσίε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, χωρίσαστε ημίν το μεγα Θεός ημών ο Κύριος και χρώμησεν τη διεξουσία θεύνας και τη ζώνη ημών της Κύριος των διακρατών. Επάξω ημών δεωμένος σου επί τη εισόδο ημών εις τον νέον εν εαυτόν του Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον το προσφερόμενο εις δόξαν και τιμή του εν αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψε μεγαλών των εξ ουρανού Αγίου σου και κατάψουν επί μας τούστε το δώρο τούτο ευτρεπίσοντας και τους εξ αυτών εξ αυτού μεταλαμβάνοντας τα σουρανής δωρεά σου, ότι επισύλπηκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούτ και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράντος Μητρός του εν αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Καλή χρονιά. Ευλογημένη χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί για μια φορά ήρθατε και κόψαμε την πίτα προσιλόπιτα εδώ, στο φιλόξενο αυτό χώρο, που είναι πραγματικά σημαντικός και ευλογημένο, γιατί έρχεστε εδώ και συζητάτε, είναι η Βουλή, είναι η πραγματική Βουλή. Όπως και τα καφενεία, και εδώ η πραγματική Βουλή που συζητάτε πραγματικά τα ζητήματα, γιατί εκεί δεν συζητάνε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον λαό, αλλά τα οποία ενδεχομένως απασχολούν μια τάξη ανθρώπων ή μερικούς ανθρώπους. Πάντως, εδώ γίνονται πραγματικές συζητήσεις χωρίς κομματικές πειθαρχίες, χωρίς να γίνουν ειδικά φροντιστήρια. Είναι ανοιχτή συζήτηση και πραγματικά τα καφενεία, και εδώ το συγκεκριμένο αυτό που μαζεύεστε και τρώνεστε, είναι χώροι που εκφράζεται κανείς με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, με πολύ μεγάλη ευθύτητα και θα έλεγα και με αυθεντία. Μακάρι οι πολιτικοί να έρχονται και να ακούνε τις συζητήσεις που κάνετε εσείς εδώ, γιατί είναι σωστές και κινούνται σε καλή προοπτική. Το λέω αυτό γιατί πριν έρθω εδώ παρακολουθούσα από τη Βουλή κάποια συζήτηση και έβλεπα ότι η υποκρισία υπάρχει σε διάφορα θέματα και ζητήματα. Λέω ότι ήρθαμε φέτος και κόψουμε την πίτα και μου φαίνεται σαν να σταματάει, όταν έχουμε εδώ σαν να σταματάει ο χρόνος. Λέμε καλή χρονιά, αλλά μάλλον σταμάτησε ο χρόνος. Και όχι μόνο σταμάτησε ο χρόνος, αλλά όταν έχουμε και καλή συντροφιά, όπως είναι εδώ, μάλλον γίνεται μια αντιστροφή του χρόνου. Μάλλον φαίνεται ότι ο χρόνος πηγαίνει λίγο πίσω και το θεωρώ σημαντικό αυτό. Γιατί? Διότι συνήθως οι νέοι άνθρωποι βαριούνται τη ζωή τους. Ενώ οι άνθρωποι που είστε και στην ηλικία αυτή χαίρονται τη ζωή και τελικά δεν είναι τα χρόνια τα βιολογικά, δεν είναι τα χρόνια τα οποία μας δημιουργούν προβλήματα στο σώμα, όσο η ψυχή. Τι λέει η ψυχή, τι λέει η καρδιά, πώς αισθάνεται κανείς. Και εγώ είμαι σε μια μεγάλη ηλικία, περίπου στη δική σας ηλικία, αλλά δεν αισθάνομαι ότι είμαι μεγάλος. Και έλεγα στον δρόμο τώρα, αισθάνομαι σαν είμαι 30 χρόνια, 29-30 χρόνια, στην άπακτο και είναι σαν να είμαι εδώ πρώτη χρονιά. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν τόσα χρόνια. Επομένως, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς αισθάνεται ο καθένας. Και είναι αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στην αρχή, ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δηλαδή, Κύριε ευλόγησε κτλ. Γιατί δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Ο άνθρωπος ζει με την αγάπη, ζει με την ελπίδα, ζει με την αισιοδοξία, ζει με την πείρα την οποία έχει τόσα χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή που ήρθε εδώ, το ξέρει ο Δήμαρχος και εκείνος θα μας πει,
Θέλω να πω ότι ήδη έχουμε αρχίσει και είμαστε στην τελική φάση ενός γεροκομείου στην Παλιά Παραγιά, το οποίο σταμάτησε λόγω ερήψεως χρημάτων, σταμάτησε εδώ και μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήδη το πάνω να κάνουμε τη διακήρυξη και ήδη την περασμένη εβδομάδα είδαμε, ανοίξαμε τους φακέλους, έχουμε τρεις σημαντικές προτάσεις για να λειτουργήσει πάλι το γεροκομείο και λέμε σε 6 μήνες, βάλαμε 6 μήνες, μερικοί λένε 2 σε 2 χρόνια, αλλά το όριο είναι το λιγότερο σε 6 μήνες να αρχίσει να λειτουργεί το γεροκομείο. Αύριο, όπως το ξέρει ο Δήμαρχος, θα έχουμε τη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Καπορδέλη Ξίκη, προκειμένου, ανοίξαμε τις 3 προσφορές, προκειμένου να αξιολογήσουμε, να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση, και το λέω σαν είδηση αυτό, μια πρώτη ανάγνωση και να δούμε ποιος προσφέρει την καλύτερη τιμή προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο και με καλή εξέλιξη το γεροκομείο. Και βεβαίως θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε πότε, θα καλέσουμε αυτούς τους 3, να τους δούμε και προφορικά, να τους κάνουμε και μερικές ερωτήσεις προκειμένου να βγάλουμε καλύτερη, τέλος πάντων, απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε 3 σημαντικές προτάσεις, μία από την Πάτρα, μία από την Άπακτο και μία από την Αθήνα, που μάλιστα ένας από τους 3 έχει και υψηλότερη τιμή και με καλύτερη προοπτική. Και εν πάση περιπτώσει είμαστε στο τέλος να αρχίσει ένα ίδρυμα, ένα γεροκομείο, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα έχει περίπου 60 ανθρώπους να τροφίμους, 60 και 30 εργαζομένους. Είναι ένα πολύ σημαντικό, 100 οικογένειες θα εξυπηρετούνται. Είμαστε λοιπόν στην τελική φάση και το ανακοινώνω εδώ επισήμως και εσάς. Θα έχω και εγώ ένα δωμάτιο για να αποσυρθώ όταν χρειάζεται. Να είμαι εκεί να κάνω και εγώ μια δική μου ενορία εκεί αν και όταν χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει νομίζω εργαζόμαστε και προς την κατεύθυνση αυτή. Εσείς άλλωστε δεν νομίζω να χρειάζεται εσείς να πάτε στο γεροκομείο, γιατί εδώ τα βρίσκετε πιο καλά. Έρχεστε εδώ, βλέπετε τη μουσική σας, τους μουσικούς σας, χαίρεστε εσείς και από ό,τι ξέρετε, έρχονται και μου τα λένε. Λένε, όχι μόνο χαίρεστε εσείς, χαίρετε και όλη η γειτονιά που σας ακούει. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι Αντιδήμαρχοι, αγαπητά μέλη και φίλοι του Καφή Ναυπαρτίας, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Η κοπή της Βασιλόπιτας παραπέμπει στη μορφή και στη βιωτή του Αγίου Βασιλείου. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στο όνομά του και ευχόμαστε ο Άγιος να ευλογεί και να εμπνέει όλους μας. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους, με υγεία και ευλογία, προσωπική και οικογενειακή. Συγχαίρουμε με την ευκαιρία το Δήμαρχό μας για την επανεκλογή σας μαζί με τους συνεργάτες σας, κύριε Δήμαρχε. Καλωσορίζουμε και την εντεταλμένη Δημοτική μας Σύμβουλο, Μαρίνα Ρισβά. Σας ευχόμαστε, κυρία Μαρίνα, καλή θητεία και καλή συνεργασία. Για την οποία συνεργασία έχουμε ενθαρρυντικά δείγματα ως τώρα. Ελπίζουμε πάντα σε μια περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του ΚΑΠΗ και σε καλύτερες μέρες για όλα τα μέλη μας, τα οποία επιθυμούμε και εργαζόμαστε να είναι συνειδητοποιημένα ως προς τα δικαιώματά τους και ως προς τις υποχρεώσεις. Ήδη έχουμε πληροφορηθεί ότι γίνονται ενέργειες να λειτουργήσει στην ΑΦΠΑΚΤΟ σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, γεγονός που αγγίζει και βοηθάει την τρίτη ηλικία. Επίσης, σεβασμιότατε, είχα συμπεριλάβει αυτό που μας αναγγείλατε, ότι με πολύ χαρά έχουμε ακούσει, έχουμε πληροφορηθεί για την συνέχιση της κατασκευής του Ξίκιου Γεροκομείου, έργο για το οποίο θα σας είμαστε ευγνώμονες. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας και φυσικά και για την τρίτη ηλικία.
Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν, με ευτυχία και ευόδοση των στόχων μας. Και έναν χαιρετισμό έχουμε από τον, βουλευτή της Ναυπακτίας, τον Θανάση Παπαθανάση, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρει... Ευχαριστώ. Καλή χρονιά καταρχήν. Είναι εντυπωσιακό, δεν πειράζει. Είναι εντυπωσιακό το θέαμα. Πραγματικά η αίθουσα είναι κατάμεστη από ανθρώπους που αγαπάτε το ΚΑΠΗ, αγαπάτε αυτή τη δομή. Αλήθεια, σεβασμός, δεν κατάλαβα γιατί ανακοινώσατε για το γεροκομείο εδώ. Δεν νομίζω ότι έχει καμία δουλειά εδώ. Σε καμιά 39 χρόνια θα το δούμε. Τώρα είναι νωρίς ακόμα. Ήταν σπουδαία η εξέλιξη αυτή, γιατί οι δομές οι οποίες υπάρχουν ή δημιουργούνται σε μια τοπική κοινωνία είναι τα πραγματικά της στολίδια και τα πραγματικά της εφόδια. Και η τοπική κοινωνία της Ναυπακτίας στερείτο μιας τέτοιας δομής. Έγινε επίπονη προσπάθεια κυρίως από το Σεβασμιότατο και όλα τα μέλη του Ιδρύματος διαχρονικά, περάσαμε και δύσκολες εποχές, εποχές όπου η οικονομία δεν επέτρεπε στον οποιοδήποτε να σκεφτεί οποιαδήποτε επένδυση και εν πάση περιπτώσει σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνεται αυτό το ωραίο νέο που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τα χείλη του Σεβασμιότατου. Αλλά δεν είναι οι μοναδικές δομές. Προηγουμένως υπόθηκε από την Πρόεδρο και με προλάβατε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, έχοντας ήδη ιδρυθεί πέρυσι στην Άφακτο το νυχτερινό σχολείο για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, για παιδιά τα οποία δεν μπόρεσαν στην παιδική τους ηλικία να παρακολουθήσουν μαθήματα και με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι μέχρι και αύριο μπορείτε να υποβάλλετε αιτήματα για την παρακολούθηση, για τη συμμετοχή στα προγράμματα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Προϋπόθεση και ενίσχυση αποτελεί δε η συμμετοχή για την ίδρυσή του. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλοι, να βοηθήσετε και εσείς, να βοηθήσει η τοπική κοινωνία, γιατί η Ναύπακτος και η Ναυπακτία το δικαιούνται το σχολείο αυτό και θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο για όλους μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές λοιπόν οι δομές, αλλά να το πω και πιο ποιητικά, οι κοινότητες του Σαββόπουλου που μας πάνε σε άλλους γαλαξίες, είναι αυτές οι οποίες αποτελούν ζωντανά κύτταρα μέσα στη μεγαλύτερη κοινωνική, μέσα στο μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο. Και το ΚΑΠΗ το έχει αποδείξει αυτό. Όχι μόνο για τις δραστηριότητες, αλλά για τη συνεχή παρουσία και κυρίως γιατί επιτελείται στο ΚΑΠΗ μια πάρα πολύ σημαντική κοινωνική ανάγκη. Αυτό το ότι ο ένας άνθρωπος έρχεται κοντά με τον άλλον άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι σημαντικά, αλλά δεύτερα. Αυτή η συναναστροφή, αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, η ανταλλαγή απόψεων, ακόμα και διαφορετικών απόψεων, η όσμωση και η διασκέδαση φυσικά, και η εκδρομή φυσικά, και το καλαμπούρι φυσικά, και το ανέκδοτο φυσικά, αλλά κυρίως η αλλαγή απόψεων και η όσμωση που επιτελείται σε αυτό το κύτταρο, είναι πηγή οξυγόνου για το μεγαλύτερο κύτταρο που λέγεται τοπική κοινωνία. Γιατί και από εδώ, όπως και από άλλες δομές και από άλλες τέτοιες παρέες, εκπέμπονται μηνύματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ γιατί αγκαλιάζετε αυτό το κύτταρο το οποίο υποσχόμαστε ως Δήμος. Περάσαμε δύσκολα. Και εποχές κορονοϊού και εποχές οικονομικής δυσπραγίας, αλλά ποτέ δεν υποστήλαμε σημαίες. Πάντοτε αποτελούσε προτεραιότητα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να το υπηρετούμε, να το εξυπηρετούμε και να το αναβαθμίζουμε. Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια συνεισέφεραν σε αυτό, αλλά και τον Αντιδήμαρχο και την υπηρεσία του Δήμου η οποία εποπτεύει το ΚΑΠΗ, τους μουσικούς μας οι οποίοι και αυτοί αφιλοκερδώς, τα ηχεία, αφιλοκερδώς και με περίσσευμα καρδιάς δίνουν τον εαυτό τους για την καλύτερη αυτή καθημερινή παρουσία στο ΚΑΠΗ, αλλά κυρίως όλους εσάς, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε ούτε αυτή η δομή, ούτε άλλες δομές. Και να πω ότι την θητεία αυτή που έρχεται με την κυρία Πατακοπούλου τη Μαρίνα που έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε και είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά που ανέλαβε αυτόν τον τομέα,
ως αντιδήμαρχος θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Μαζί με την αντιδήμαρχο, μαζί με το Δήμο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από παλαιότερους. Την βλέπω μπροστά μου την Κούλα την Αθανασοπούλου, η οποία πραγματικά είναι πολύ τιμή συνεργάτη. Τον κύριο Κοκούτσι, τον κύριο Τυροπάνη και μαζί ο Φάνης ο Καλπακιώρης, νεότερο νέο, αλλά εκεί το δημιουργικό. Άρτια φυκλής. Θα δώσουμε λοιπόν τον καλύτερό μας σε αυτό, μαζί με όλους εσάς, ώστε αυτό που απολαμβάνατε μέχρι τώρα να είναι ακόμα ποιοτικότερο, να είναι ακόμα ουσιαστικότερο, να είναι ακόμη πιο άξιο των όσων και εσείς με τη σειρά σας προσφέρετε και δίνετε στην τοπική μας κοινωνία και δώσατε όλα αυτά τα χρόνια, είτε μέσω των οικογενειών σας, είτε μέσω της εργασίας σας, είτε μέσω της σφραγίδας σας και της ταυτότητάς σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή χρονιά σε όλους. Πανουσιολογιότατε, σεβασμιότατε, κύριε κύριε Ιερόθε, κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΝ, κυρίες και κύριοι, εύχομαι τα καλύτερα που σας βρίσκω εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, την αξιόλογη Πρόεδρο και το ΔΕΙΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΚΑΠΗ και όλους όσους προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μία από τις προτεραιότητες της Δημοτικής μας Αρχής είναι η προστασία και η στήριξη της τρίτης ηλικίας, γιατί αξίζεται το σεβασμό μας και σας χρωστάμε πολλά. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό σας. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπόσχομαι και εγώ με τη σειρά μου ότι θα προσπαθήσω να βρίσκομαι κατά τη διάρκεια της θητείας μου όσο μπορώ περισσότερο μαζί σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, καλή συνεργασία και ό,τι καλό στα σπίτια σας και στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.